γεια σας. Σε αυτό το 19ο μάθημα θα συνεχίσουμε στο κεφάλαιο των συναρτήσεων και θα δούμε τη γραφική παράσταση των συναρτήσεων. Είδαμε τον ορισμό, είδαμε τα πεδία ορισμού των σύνολων ετοιμών και τώρα θα δούμε και τη γραφική παράσταση της συνάρτησης. Πολύ γνωστές έννοιες από όλο το γυμνάσιο, από όλες τις τάξεις του γυμνασίου. Αυτό είναι το ορθοκανονικό σύστημα αξώνων. Ο άξονας των χ, ο άξονας των ψ. Αν πάρω ένα σημείο α, αυτό έχει μία τετμημένη που είναι το χ του, αν κατέβω εδώ πέρα, για παράδειγμα το 2, και μία τεταγμένη το ψ του, για παράδειγμα το 3, στον άξονα το χ και το ψ δηλαδή αντίστοιχα. Θα προχωρήσουμε και θα δούμε λίγο τα συμμετρικά δύο ενός σημείου. Ας ανακάνω λίγο το ορθοκανονικό σύστημα αξώνων. Έχω το σημείο α, το οποίο έχει συνταγμένες χ και ψ. Όπου αυτό εδώ είναι το χ του και αυτό εδώ είναι το ψ του. Θέλω να δω ποιο είναι το συμμετρικό του σημείου α ως προς τον άξονα χ τόνος χ. Τι σημαίνει συμμετρικό? Σημαίνει ότι θα φέρω απόσταση κάθετη στον άξονα των χ και θα προεκτείνω ίση απόσταση από κάτω. Έτσι έχω το α τόνος, το οποίο είναι το συμμετρικό του σημείου α ως προς τον χ τόνος χ. Και από ό,τι βλέπετε, το χ του παραμένει ίδιο, ενώ το ψ του έχει γίνει όσο ήταν μείον ψ, όμως αρνητικό. Άρα το συμμετρικό ως προς τον άξονα χ τόνος χ αλλάζει πρόσημο το ψ. Το χ μείνει ίδιο και αλλάζει το πρόσημο το ψ. Ας δούμε τώρα το συμμετρικό ως προς τον άξονα ψ τόνος ψ. Έχω το σημείο α που είναι το χ κόμμα ψ πάλι και θέλω να πάρω το συμμετρικό αυτό το σημείο ως προς τον άξονα ψ τόνος ψ. Πάλι με συνταγμένες χ και ψ. Ποιο είναι το συμμετρικό προς το ψ τόνος ψ? Φέρνω απόσταση κάθετη στο ψ και ίση προεκτείνω. Άρα το α τόνος αυτό εδώ πέρα βλέπω ότι το χ του έγινε μείον χ και το ψ του έμεινε όπως ήταν. Δηλαδή το συμμετρικό προς τον άξονα ψ τόνος ψ παραμένει ίδιος ο ψ και αλλάζει το χ. Πάμε να δούμε τώρα το συμμετρικό ενός σημείου ως προς την αρχή των αξώνων το 0. Έχω το σημείο α με συνταγμένες χ, ψ πάλι και θέλω να βρω το συμμετρικό τους προς το 0. Δηλαδή, φέρνω απόσταση. Το 0 είναι εδώ, η αρχή των αξώνων. Φέρνω απόσταση στο κέντρο και προεκτείνω άλλο τόσο. Άρα, έχω το α τόνος, το οποίο βλέπω τώρα ότι το ψ έγινε αρνητικό και το χ έγινε και αυτό αρνητικό. Άρα, μείον χ, μείον ψ είναι το συμμετρικό σημείο του α. Επομένως, το συμμετρικό προς την αρχή των αξώνων αλλάζουν πρόσημο και ο χ και ο ψ, και οι δύο δηλαδή. Και τελευταίο, πάμε να δούμε το συμμετρικό ενός σημείου πάλι ως προς την διχοτόμο του τεταρτημορίου που βρίσκεται. Αν δηλαδή το σημείο α βρίσκεται εδώ και έχει συνταγμένες χ, ψ, και έχω αυτή τη διχοτόμο την ψ ίσον χ στην ουσία είναι αυτή η ευθεία. Ποιο είναι το συμμετρικό του? Παίρνω απόσταση κάθετη στη διχοτόμο και προεκτείνω άλλο τόσο. Άρα το συμμετρικό το α τόνος είναι αυτό εδώ πέρα. Στην ουσία αυτό το σημείο έχει αλλάξει συνταγμένες και έχει γίνει ψ, χ. Αλλάξαν δηλαδή θέση. Αν αυτό δηλαδή ήταν 2,3 έγινε 3,2. Αυτά λίγο πολύ με τις καρτεσιανές συνταγμένες. Πάμε να δούμε την απόσταση των δύο σημείων. Πώς βρίσκω απόσταση δύο σημείων πάνω στον άξονα? Δηλαδή, αν έχω τον άξονα ψ τόνος ψ, χ τόνος χ και έχω το σημείο α με συνταγμένες χ1 ψ1, χ1 ακόμα ψ1, και το σημείο β με συνταγμένες χ2, ψ2. Και θέλω να βρω πόσο είναι αυτή η απόσταση. Αυτό εδώ είναι το χ, το ψ1, συγχωρείτε, και αυτό εδώ είναι το χ1. χ2, ψ2 αντίστοιχα. Πώς θα βρω αυτή την απόσταση? Θα χρησιμοποιήσω το Πυθαγόριο θεώρημα. Δηλαδή, εδώ σχηματίζεται ένα ορθογώνιο τρίγωνο. Ας το ονομάσουμε κ. Θα εφαρμόσω Πυθαγόριο θεώρημα το τρίγωνο α, β, κ.
απόσταση ΑΒ στο τετράγωνο ισούται με. Αυτή εδώ η απόσταση είναι ίση με την απόλυτη τιμή ψ2 μείον ψ1. Και λέω απόλυτη τιμή γιατί δεν γνωρίζω ποιο είναι μεγαλύτερο το ψ2 και το ψ1. Και αυτή εδώ η απόσταση, αυτή εδώ η πλευρά, είναι απόλυτη τιμή χ2 μείον χ1. Επομένως, αβ στο τετράγωνο είναι ίση με το βκ στο τετράγωνο, υποτείνουσα στο τετράγωνο, ξαναθυμίζω, ισούται με το άσμα των τετραγώνων των δύο καθέτων πλευρών. Συν αβ τετράγωνο. Άρα, αβ στο τετράγωνο είναι ίσο με βκ, που είναι απόλυτο ψ2 μείον ψ1 στο τετράγωνο, συν αβ, που είναι απόλυτο χ2 μείον χ1 στο τετράγωνο. Θυμίζω μια ιδιότητα των απολύτων τιμών που έλεγε το εξής. Απόλυτη τιμή του α στο τετράγωνο ισούται με το α στο τετράγωνο. Άρα, οι απόλυτες τιμές μπορούν να φύγουν και να μείνει μόνο το τετράγωνο. Επίσης, βγάζω το τετράγωνο από, από το αβ και βάζω μία ρίζα. Και επομένως γίνεται αυτό εδώ πέρα, ψ2 μείον ψ1 στο τετράγωνο συν χ2 μείον χ1. Και αυτός εδώ είναι ο τύπος της απόστασης δύο σημείων. Πάμε τώρα να κρατήσουμε αυτόν τον τύπο και να κάνουμε μια εφαρμογή. Για παράδειγμα, να βρούμε την απόσταση δύο σημείων. Τον τύπο θα τον αφήσω στο κάτω μέρος του πίνακα για να τον βλέπετε. Και πάμε να βρούμε την απόσταση δύο σημείων. Για παράδειγμα, του σημείου, θα έχω το σημείο α, το 5,-3 και το σημείο β, το 6,3. Και είναι αυτή η απόσταση των δύο σημείων. ΑΒ, απόσταση ΑΒ, είναι ίση με, προσέξτε λίγο ότι όπως θα αναφέρω στην απόσταση, αυτό α, άρα είναι το 1, β είναι το 2. Πάμε να κάνουμε αντικατάσταση στον τύπο. Ψ2 μείον ψ1, βλέπετε τα 2 και 1. Ψ2, αυτό δηλαδή, 3, μείον ψ1, μείον το μείον 3, δηλαδή συν 3, στο τετράγωνο. Συν χ2 μείον χ1, δηλαδή 6, μείον 5 στο τετράγωνο. Άρα, αβ είναι ίση με 3 και 3, 6, επομένως ρίζα 6 τετράγωνο, συν 6 μείον 5, 1 στο τετράγωνο. 6 στο τετράγωνο μας κάνει 36, συν 1, ρίζα 37 η απόσταση αυτών των δύο σημείων. Αυτά λοιπόν με τις αποστάσεις δύο σημείων και το καρτεσιανό σύστημα συνταγμένων. Στο επόμενο μάθημα θα συνεχίσουμε μία ακόμα άσκηση πάνω στις αποστάσεις των σημείων και με τις παράλληλες και τις κάθετες ευθείες.